Μία αποκάλυψη η οποία αν μη τι άλλο εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς έκανε στις 28 Νοεμβρίου του 2020 ο επιφανής Έλληνας καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, Μανώλης Κέλλης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη. Το θέμα αναδεικνύει ο δικηγόρος Δημήτρης Δασκαλάκης με επιστολή που απέστειλε και δημοσιεύει το site enromnosini.gr. Ο κύριος Δασκαλάκης λοιπόν λέει ότι τότε ο κύριος Κέλλης είπε ότι το εμβόλιο ήταν έτοιμο από το Μάρτιο του 2020 αλλά περάσαμε μήνες κάνοντας τεστ και μετά τεστ και ξανά τεστ. Είναι κάτι στο οποίο οι αρχές, οι αμερικάνικες και οι ευρωπαϊκές έχουν πάρα πολύ υψηλά στάνταρ και γι' αυτό έχουμε περιμένει τόσους μήνες για ένα εμβόλιο το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο έτοιμο το Μάρτι, αλλά εδώ και τόσους μήνες κάνουμε τεστ μετά τεστ μετά τεστ μετά τεστ. Όπως λέει στην επιστολή του ο κύριος Δασκαλάκης, ο κύριος Κέλλης, η αξιοπιστία του οποίου δεν αμφισβητείται με την ιδιότητα του διαπρεπούς Έλληνα καθηγητή σε ένα από τα μεγαλύτερα, σημαντικότερα και πλέον φημισμένα πανεπιστήμια τεχνολογικής έρευνας παγκοσμίως, δήλωσε ενώπιον του ελληνικού λαού ότι το εμβόλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού είχε ετοιμαστεί από το Μάρτιο του 2020. Πρόκειται αναμφίβολα για μια συγκλονιστική αποκάλυψη, για μια τρομακτική ομολογία που ανατρέπει εκ βάθρων το επίσημο κυβερνητικό αλλά και το παγκόσμιο αφήγημα περί αόρατου εχθρού που εντελώς ξαφνικά εισέβαλε στη ζωή της ανθρωπότητας. Από την τοποθέτηση αυτή του κύριου Κέλλη, συνεχίζει ο κύριος Δασκαλάκης, εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτηματικά και απορίες που πρέπει να διερευνηθούν και να απαντηθούν με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο αλλά και από τους εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών σχετικά α με την πραγματική πλασματική εμφάνιση του κορονοϊού στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, β με την ενδεχόμενη και λίαν πιθανή εργαστηριακή παρασκευή του κορονοϊού ή με την προσκόμιση ακλόνητων επιστημονικών αποδείξεων για τη φυσική προέλευσή του, γ με τον τρόπο διάδοσής του καθώς και δ με τη σκοπιμότητα των ακραίων και πρωτόγνωρων μέτρων περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων που υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της πανδημίας.